Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ Άργους τερμάτισε στην 9η θέση. Ανέβηκαν στην Α1 η Δράμα και το Ρέθυμνο και υποβιβάστηκαν στη Β' Εθνική η Νέα Ρίστη, η Αμαλιάδα και η Ολυμπιάδα Πατρών. Ολοκληρώθηκε το Σάββατο το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας στο μπάσκετ. Η ομάδα της ΑΕΚ Άργους κατέλαβε την 4η θέση στην βαθμολογία, πετυχαίνοντας το στόχο της που ήταν η παραμονή στην κατηγορία, και σίγουρα η 1η θέση είναι μια τιμητική θέση για την ΑΕΚ που έπαιξε για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία. Δύο θέσεις πιο πίσω τερμάτισε η ομάδα της Τρίπολης, ο Αρκαδικός, στην 1η θέση, 45 βαθμούς ο Αρκαδικός, 44 βαθμούς η ομάδα της ΑΕΚ Άργους. Την τελευταία λοιπόν αγωνιστική του πρωταθλήματος, τα δύο εισιτήρια για την Α1 εθνική κατηγορία πήραν η ομάδα της Δράμας που είναι πρώτη στην κατηγορία και η ομάδα του Ρεθύμνου ως δεύτερη, ενώ υποβιβάστηκαν στην Β' εθνική κατηγορία η Ολυμπιάδα Πατρών, ο Κόρυβος Αμαλιάδας και η Νέα Ρίστη. Τελευταία λοιπόν αγωνιστική, η ΑΕΚ Άργους έχασε στο Ρέθυμνο από τον Αγόρ Ρεθύμνου 101-85 σε ένα παιχνίδι ανοιχτό, μιας και το Ρέθυμνο έκανε φιέστα για την άνοδο, η ΑΕΚ πανηγύριζε που παρέμεινε στην κατηγορία. Ο Αρκαδικός έχασε μέσα στην έδρα του από την ομάδα του Πανεθραϊκού 73-68, μια νίκη που έδωσε την δυνατότητα σωτηρίας στην κατηγορία για την ομάδα της Νέας Ερυθρέας. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε το Παγκράτη κέρδισε τον Κόρυβο της Αμαλιάδας 79-58, ο Αμίντας κέρδισε την Ιαρίστ 96-82, η Δράμα την Ελευσίνα 75-74 και η Καλυσερών τον Ερμή Λαγκαδά 81-62, όπως επίσης και ο Απόλλωνας Πατρών την Ολυμπιάδα Πατρών 86-73. Δεν χαρίστηκε ο Απόλλωνας στην Ολυμπιάδα, με αποτέλεσμα η δεύτερη πατρινή ομάδα να υποβιβαστεί στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Η τελική βαθμολογία είναι Δράμα 56, Ρέθυμνο 50, η Καλυσερών 49, Λαύριο 47, Απόλλωνας Πατρών 46, Αμίντας 46, Αρκαδικός και Ελευσίνα 45 βαθμούς, ΑΕΚ Άργους 44, Παγκράτη, Πιερικός και Ερμής Λαγκαδά 43, Παρενθραϊκός 42, Ολυμπιάδα Πατρών 42, Κόρυβος Αμαλιάδα 41 και η Νιαρίστη με 38 βαθμούς.